Έτοιμα προς τον Αλεγκά κατέθεσε ο Αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενωτήτων του Δήμου Βόλου, κ. Σκοπάνας, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες στήριξης των ελαιοπαραγωγών και των αμπελουργών. Η ακαρπία στις ελιές είναι καθολική, ενώ ο περονόσπορος έχει χτυπήσει αμπελοκαλλιέργειες. Παράλληλα, οι συνεχείς βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών και οι χαμηλές θερμοκρασίες του Μαΐου φαίνεται ότι επηρέασαν αρνητικά τις καλλιέργειες, με συνέπεια η ακαρπία στις ελιές να ξεπερνά το 80%. Για όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις τοποθετήθηκε στην κάμερα του Άστρα ο κ. Σκοπάνας, από κοινού με τον πρόεδρο της κοινότητας Λεχωνίων και επισήμαναν χαρακτηριστικά. Η ελαιοπαραγωγή του Δήμου μας μετέφεραν το πολύ μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με την ακαρπία στις ελιές και μάλιστα σε συντριπτικό ποσοστό πάνω από 80 και 90%. Το πρόβλημα αυτό το μεταφέραμε στον ΕΛΓΑ και έχουμε ζητήσει να ξεκινήσουν όσο δυνατόν πιο γρήγορα οι διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην στήριξη των παραγωγών μας. Σε αυτές τις δύσκολες εποχές θέλουμε να είμαστε δίπλα στους αγρότες μας, δίπλα στους παραγωγούς μας. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί, γιατί ό,τι είναι πρόβλημα των παραγωγών μας είναι και δικό μας πρόβλημα. Και η Δημοτική Αρχή του Αχιλλέα Μπέου με γρήγορα αντανακλαστικά λειτουργεί πάντα προς όφελος των συνδημοτών μας. Έχουμε ζητήσει να γίνουν αυτοψίες, οι οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από αρμόδια όργανα του ΕΛΓΑ. Και είμαστε εδώ για οποιαδήποτε συνεργασία και συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες για να δώσουμε ανακούφιση στους αγρότες μας, οι οποίοι βλέπουν ότι αυτή η χρονιά θα είναι δύσκολη και θα πολλέσουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους. Επιπλέον έχει παρατηρηθεί ότι αρκετές αμπελοκαλλιέργειες έχουν πληγεί από περονόσπορο, έχουν χτυπηθεί από τον περονόσπορο και εκεί γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε και αυτό το πρόβλημα. Χρειάζεται η κυβέρνηση, η νέα κυβέρνηση, να σκύψει με σεβασμό απάνω στο πρόβλημα αυτό, γιατί ο χειμώνας που θα έρθει θα είναι πολύ δύσκολο για τους αγρότες και γενικά για το επάγγελμα των κύριων αγροτών. Έχει συνταχθεί μάλιστα και αίτημα που σε πρώτη φάση θα καταφτάσει στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ Λάρισας, όπου μεταξύ των άλλων επισημαίνεται ότι για τους παραπάνω λόγους ζητούμε την άμεση στήριξη των παραγωγών που έχουν πληγεί.